Πάμε. Κύριε Γουναλάκη, υλοποιήσατε η GMG το σπίτι του ΑΟΑΝ, την ιδέα που είχαν κάποια παιδιά από τη διοίκηση, την κάνατε πράξη. Πείτε μας δύο λόγια για τη σημερινή, την απόψινή βραδιά. Παιδιά, μεγάλη χαρά, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βλέπεις καταρχήν τον κόσμο να χαίρεται αυτό το οποίο φτιάξαμε. Ελπίζω ότι ο ΑΟΑΝ θα το αξιοποιήσει στο ύπαγρο. Είναι η μόνη ομάδα γάμα εθνικής που έχει μία μπουτίκ και ειλικρινά χαίρομαι που είμαι κομμάτι αυτού του εθνικού. Είναι η πρώτη χρονιά που είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Την απόφασή σας για να εμπλακείτε με το σωματείο. Εγώ πάντα ήμουν κοντά στον ΑΟΑΝ, πολύ μικρός, άσχετα ότι δεν είχα εμπλακεί διοικητικά. Και δεν σας κρύβω ότι είναι και μια εμπειρία αυτό. Ελπίζω να πάει καλά φέτος η ομάδα και η πρώτη ενασχόληση δικιά μου να συνδυαστεί με κάποια καλά αποτελέσματα. Η ομάδα του Αγίου Νικολάου, πέρα από τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές, έχει κάνει μεταγραφές δυνατές και σαν συμβούλιο. Πείτε μας για τους στόχους της ομάδας. Για τους στόχους της ομάδας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι στόχοι μπορεί να είναι άλλοι εκτός το πρωτάθλημα. Άλλωστε, η συμμετοχή του Λάμπρου του Μάρη και μόνο. Νομίζω ότι οριοθετεί ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και γενικά βλέπουμε πολύ ψηλά. Από εκεί και μετά, ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο, όπως έλεγε ο Ίβιτσα, όσοι έχει μια μπάλα η οποία την έλεγε ότι είναι κόρνη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα εμείς μπορεί να στοχεύουμε ψηλά, μπορεί να έρθουν τα δύο αποτελέσματα. Όμως εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η δουλειά η οποία γίνεται και γίνεται πολύ σημαντική δουλειά, σίγουρα θα αποδώσει κάποιους καρπούς. Ευχόμαστε να είναι το πρωτάθλημα.